Είσαι έτοιμη. Έτοιμη. Ποιο νησί ονομάζεται Φιόρο του Λεβάντε? Ζάκυνθο. Σωστό. Ποια χώρα ήταν η πρώτη στον κόσμο που έκανε χρήση χαρτονομισμάτων? Πάσο. Κίνα. Ποιος ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης είχε το παρατσούκλι ο γιος της Καλόγριας? Δεν γνωρίζω. Γιώργος Καραϊσκάκης. Σε ποια πολιτεία τον ΗΠΑ γεννήθηκε ο Μπάρακ Ομπάμα? Πάσο. Χαβάη. Σε ποιο βουνό της Αττικής βρίσκεται η σπηλιά του Νταβέλη? Πάμε. Δεν γνωρίζω. Πεντέλη. Ποιος διάσημος Ολλανδός ζωγράφος έκοψε το αυτί του? Βαν Γκογκ. Σε ποια περιφέρεια βρίσκεται η Μάνη? Λακωνία. Πελοποννήσου. Ποια ήταν η μούσα του χορού και των δραματικών χωρικών? Πάσο. Τερψιχώρη. Τι χρώμα έχουν τα ταξί στη Νέα Υόρκη? Γκρι. Κίτρινο. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης μας λέει ότι όταν κλείσει τα μάτια του θέλει να του φέρουν ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Τι χρώματα έχουν τα άλογα? Δεν γνωρίζω. Άσπρο και μαύρο. Ποιος βασιλιάς της Ελλάδας έμεινε περισσότερα χρόνια στο θρόνο? Πάσο. Γεώργιος ο πρώτος. Τέλος χρόνου. Φίλοι μου, κατάφερες να απαντήσεις μόνο σε μία ερώτηση. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω τι συνέβη. Να δούμε λοιπόν τι ποσό κρύβει η ερώτηση που απάντησες. Η ένα ερώτηση. 200 ευρώ. Με 200 ευρώ θα φύγεις. Να δούμε τι έκρυβαν οι υπόλοιπες ερωτήσεις. Εδώ θα δούμε όλα τα ποσά τώρα. Έτσι βλέπεις, υπήρχε και χιλιάρικο και 300 και 500. Λοιπόν, Φωτεινούλα μου γλυκιά, με 200 ευρώ είναι το πιο μικρό ποσό που έχει πάρει κανείς μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Με αυτό το ποσό θα φύγεις. Σου εύχομαι να έχεις πάντα υγεία και χαρά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.